Σε λιγότερο από μία ώρα αρχίζει ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η ΕΡΤ θα συνδεθεί απευθείας, όπως και στις 64 προηγούμενες διοργανώσεις, στο σχολιασμό ο Γιώργος Καπουτσίδης και η Μαρία Κοζάκου. Πάμε στο Ρότερνταμ. Ο Άγης Μενούτης θα μας δώσει μία πρώτη γεύση, καθώς η έναρξη πλησιάζει. Άγη. Τουλάχιστον 180 εκατομμύρια τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν την μεγαλύτερη και μακροβιότερη τηλεοπτική συμπαραγωγή σε όλο τον κόσμο. Οι 3.500 θεατές έχουν ήδη κάτσει στις κερκίδες του Αχώη Αρένα και οι Ολλανδοί διοργανωτές μας υπόσχονται ένα πλούσιο υπερθέαμα το οποίο θα μας μείνει αξέχαστο. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, η 65η Eurovision είναι γεγονός και ο μεγάλος τελικός θα είναι στις οθόνες της ΕΡΤ1 σε 55 λεπτά, περίπου 50 λεπτά από τώρα. Ελλάδα. Άγιοι, θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο παλμός της μουσικής Ευρώπης χτυπά απόψε στην Αχώη Αρίνα του Ρότερνταμ, όπου σε περίπου μισή ώρα άρχιζε ο τελικός της Eurovision, που θα μεταδώσει απευθείας η ΕΡΤ1. Πέντε χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, συμμετέχουν κάθε χρόνο απευθείας στο μεγάλο τελικό και φέτος κάποιες από αυτές είναι μεταξύ των φαβόροι. Την τελευταία της διαδρομή προς το Συνεδριακό Κέντρο Αχώη κάνει η ελληνική αποστολή. Στη 1 το μεσημέρι ξεκινάει η τρίτη γενική πρόβα και στις 10 η ζωντανή μετάδοση του 65ου μεγάλου τελικού. Παρουσία κοινού με εισιτήρια που διατίθενται από κοινωνικούς φορείς διεξάγεται η τρίτη γενική πρόβα του μεγάλου τελικού. Παιδικοί φίλοι είναι τα μέλη των Måneskin από την Ιταλία που συμμετέχει κάθε χρόνο απευθείας στο μεγάλο τελικό. For like the very first time the song came out was like 5 years ago, yeah. And it used to be a ballad, but like through the years we changed it a lot, and now it is what it is. Απευθείας στο μεγάλο τελικό συμμετέχει και η Γαλλία, που φέτος είναι πιο κοντά παρά ποτέ στην έκτη της νίκη. It's a song about a woman, a singer who desperately need the eyes and the love of her public to be known. Από το 1969 έχει να δει νίκη η Ισπανία, που συμμετέχει με μια προσωπική ιστορία του φετινού ερμηνευτή της. I lost my dad a year ago, yesterday. And I've lost my grandma by the corona. And the song is for her. Πέντε νίκες και 15 δεύτερες θέσεις έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 2003 και έπειτα όμως έχει κυρίως άσχημα αποτελέσματα. The song is about like the glow in the fire that hasn't burnt out, and it feels like, you know, just because we've been apart from each other doesn't mean that the love and the fire isn't still there. Μέτριες επιδόσεις με αρκετά σκαμπανεβάσματα έχει και η Γερμανία, η πέμπτη χώρα που συμμετέχει κάθε χρόνο απευθείας στο μεγάλο τελικό. Έχουμε συνδεθεί ξανά με το Ρότερνταμ και τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Άγη Μενούτη. Άγη, οι διοργανωτές είχαν μια μεγάλη πρόκληση. Τα μέτρα προστασίας για αποστολές και κοινό. Και μάλλον τα κατάφεραν, έτσι. Μάλλον τα κατάφεραν και μάλλον αυτή η διοργάνωση, αυτή η πανευρωπαϊκή υπερπαραγωγή θα αποτελέσει το δείγμα, το πρότυπο για παρόμοιες διοργανώσεις στο κοντινό μέλλον. Καθότι, όπως μας ενημέρωσαν χθες, μόλις το 0,6 όσων καθημερινά κάνουν rapid test βγήκε θετικό στο κορονοϊό. Πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της Ισλανδίας, την οποία δεν θα δούμε επί σκηνής να διαγωνίζεται, αλλά θα δούμε το βίντεο από τις τεχνικές πρόβες. Εμείς βρισκόμαστε στο Eurovision Bubble. Είναι η φούσκα της Eurovision, όπου εκεί είναι τα καμαρίνια, είναι οι καλλιτέχνες. Βλέπετε εδώ και την Στεφανία Λιμπερακάκη, λίγο πριν πάρει τη θέση της, μαζί με τους 13 πρώτους από τους 26 καλλιτέχνες που συμμετέχουν φέτος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η χώρα μας διαγωνίζεται δέκατη, το διαγωνισμό ανοίγει η Κύπρος και τον κλείνει ο Άγιος Μαρίνος. Να σας πω ότι νωρίτερα στις 2 η ώρα Ελλάδας είχε ξεκινήσει η τρίτη γενική πρόβα. Μάλιστα. Την οποία παρακολουθούν μαθητές από σχολεία και νηπιαγωγεία. Η πρόβα πήγε υπέροχα.
και εμείς αναμένουμε, είμαστε όλοι περίεργοι να δούμε αν θα λειτουργήσει όλο αυτό το έβριμα του Φωκά Ευαγγελινού επισκηνής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, Άγη Μενούτη. Σε 25 λεπτά ξεκινά η Eurovision.